ο κύριος Γιωτόπουλος, με 17 φορές εισόδια, βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ή ο κύριος Σκουφοντίνας, με 11 φορές εισόδια. Αυτό, αν συμβεί, εσείς θα μπορείτε να λέτε αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως Πρωθυπουργός έκανα σωστά τη δουλειά μου? Κυρία Κοσιώτη, ο ποινικός κώδικας πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα. Το ποιο? Πρέπει να σας πω αυτό να αναπαράγεται μία ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μία σκοπιμότητα και μάλιστα να αναφέρεστε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της τρομοκρατίας. Να αναπαράγεται αυτό που εμείς κοινώς ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δίνετε τη δυνατότητα. Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικός κώδικας δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικός κώδικας φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι νομικοί από όλη τη χώρα, οι πιο σημαντικοί νομικοί της χώρας μας, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Και παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, έφτιαξαν ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό ήταν σε διαβούλευση 6 μήνες. Δεν σας έχω ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ανακαλύπτετε αυτό, τη δυνατότητα το Δικαστικό Συμβούλιο να βγάλει έξω τον Κουφοντίνα. Δεν σας έχω ακούσει να το έχετε αναδείξει και το αναδεικνύετε 4 μέρες πριν τις εκλογές. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε επιβεβαιώνει την αρχική μου εκτίμηση ότι η κριτική την οποία ασκείται σε αυτή την κυβέρνηση είναι άδικη. Και είναι και σκόπιμο. Όχι, έχετε λάθος τώρα. Τώρα είστε εσείς άδικος. Γιατί δεν μας έχετε παρακολουθήσει. Γιατί δεν βάλατε μια εξαίρεση εκεί για τις περιπτώσεις αυτών των τρομοκρατών? Αυτό ήταν μια πολύ απλή λύση. Σας επαναλαμβάνω. Ο νέος ποινικός κώδικας και εν πάση περιπτώσει ας ήταν όχι μόνο εσείς αλλά και τα άλλα κόμματα να μπουν σε αυτό το διάλογο. Κόμματα και δεν είμαστε εμείς. Ναι, λέω για τα πολιτικά κόμματα, διότι δεν ήρθαν στη διαβούλευση. Στη διαβούλευση ήρθαν, στην ψήφιση δεν ήρθαν. Ο ποινικός αυτός κώδικας φτιάχτηκε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ήταν σε δημόσια διαβούλευση για 6 ολόκληρους μήνες. Ουδέποτε εγώ διάβασα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ή οπουδήποτε αλλού ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι με αυτόν τον ποινικό κώδικα δίνεται η δυνατότητα δυνητικά να υπάρξουν αποφυλακίσεις. Πώς το είπατε, πολυισοβητών. Εσείς τι πιστεύετε? Αντιθέτως, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ποινικός κώδικας αυξάνει τη δυνατότητα. Αυξάνει τα χρόνια κράτησης μέχρι την οριστική απόλυση. Και πιστεύω, για να πω και στην ουσία του πράγματος, ότι δεν θα υπάρξει, για να απαντήσω και στο. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ερώτημα και υγιές και δεν το κάνετε. Αλλά τι άλλο μπορεί να είναι? Δεν το κάνετε από αντιπολιτευτική σκοπιμότητα. Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Θα σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό το. Ξεκαθαρίσω αυτό. Ναι, λέω. Εντάξει, ο καθένας έχει απόψεις. Λοιπόν, να σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό που δεν κάνετε αντιπολίτευση εσείς και μπορεί να έχετε ένα υγιές, αν θέλετε, μια υγιή ανησυχία. Διότι γνωρίζω ότι και το σέβομαι αυτό. Έχετε και μια οικογενειακή πλέον σχέση με κάποιον άνθρωπο. Όχι, μην μου καταλογίζετε υπερβολικό συνέστημα. Τον πατέρα του. Από δεν έχει σχέση με τον Εύρη. Αυτό είναι λίγο θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν θα υπάρξει κανένα συμβούλιο για τις ευαισθησίες των άλλων. Συμβούλιο το οποίο θα αποφυλακίσει τον κύριο Κουφοντίνα. Επιτρέψτε μου να είμαι και εγώ και λίγο ευαίσθητος, κύριε Κοσιώνη. Όχι. Δεν λέω, μόνο εσείς θα έχετε ευαισθησίες. Λέω ότι μην αξιολογείτε με λάθος κριτήρια την ερώτηση. Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε. Μην αξιολογείτε με λάθος κριτήρια. Τόση ώρα εσείς αξιολογείτε και κρίνετε. Να μην κάνω κι εγώ μια αξιολόγηση. Είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Είναι ένα πραγματικό ερώτημα στο οποίο εγώ προσδίδω σκοπιμότητα στο γεγονός ότι ανέβηκε 3 μέρες πριν τις εκλογές. Και λέω ότι μπορεί εσείς να μην την έχετε αυτή τη σκοπιμότητα. Και σε αυτό έρχεστε και δεν. Και σας ξαναλέω ότι λέγεται πολύ πριν ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το είχατε επισημάνει και οι κεραίες σας είναι πολύ πιο ευαίσθητες τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Χαίρομαι που είναι και οι δικές σας. Λοιπόν.